Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Greece Mobile. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Fortnite, αλλά συγκεκριμένα την Android version του Fortnite στο κινητό μου. Λοιπόν, να σας δείξω και μέσα στα γρήγορα και τα settings. Το quality το έχω στο high, το 3D resolution, επιθουσίαστο το resolution του παιχνιδιού στο 75%. Το frame rate μην το κοιτάτε καθόλου, το έχω βάλει να πηγαίνει μέχρι 60 FPS. Όχι πως θα φτάσει και πολλές φορές 60 FPS, αλλά να είχαμε να λέγαμε πιο πολύ. Παίζω με χειριστήριο όπως μπορείτε να δείτε τώρα από το μενού και πιστεύω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πάμε! Τώρα εδώ κάτι μας δείχνει με το σήμα. Δεν έχω καλό σήμα. Τι φάση. Anyways, πάρουμε και ένα οπλάκι τώρα έτσι να ρίξουμε εδώ. Να εκτονωθούμε. Γιατί δεν μας βγήκε το μάτι το προηγούμενο. Εδώ έτσι συνέχεια. Δεν σταματάμε ποτέ. 66, 33, 66. Έτσι. Λοιπόν, πού θα πέσουμε τώρα. Θα ήθελα να πέσω και μία μέσα στο δάσος. Λοιπόν, θα πέσω. Εκεί μέσα βασικά θα πέσω. Πώς το δάσος, παραπίσω. Το αφήνω έτσι. Όσο βλέπετε αυτές τις γράμμες τώρα που σημαδίζουν την οθόνη, καθώς πέφτει ο παίχτης, σημαίνει ότι πέφτεται με ταχύτητα και όλες ταυτόχρονα, αλλά πηγαίνει και προς τα πέρα. Στην ουσία μόλις σταματήσει αυτό το που σημαδίζεται, σημαίνει ότι πέφτεται πιο αργά, οπότε πρέπει να το κατεβάσετε λίγο παρακάτω, για να πέσει και κάποια στιγμή. Να μην μείνει συνέχεια στον αέρα. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε εδώ ή πάμε παράπερα, πάμε σε εκείνο στο σπίτι τέρμα τέρμα ή πάμε εδώ, έχει εδώ και το τέτοιο. Οχ! Ντροπή σας ρε! Ντροπή σας! Έσχος! Έκανα μεγάλη λακία για να χτίσω. Νόμιζα ότι θα δείχνει άλλη μια φορά. Πάμε τώρα στο σπιτάκι θα κάνουμε. Για να δούμε τι έχουμε. Τι έχει εδώ να μας προσφέρει. Σφαίρες. Έχουμε και εδώ πέρα κάτω. Αυτά μου αρέσουν πολύ τα. Είναι πολύ χρήσιμα. Μπορεί να τα έχει με γκρίζο χρώμα, δηλαδή ότι δεν είναι και τα καλύτερα όπλα. Αλλά, ωραία, στο πήραμε γι' αυτό. Αυτό είναι τώρα, είναι στυλ sniper νομίζω. Ναι, αλλά δεν είναι και πολύ καλό. Πρέπει να τον πετύχει τον άλλο, ξέρω εγώ, 10 φορές. Οπότε δεν συμφέρει. Να λοιπόν και μία πάνω να δούμε. Σφαίρες. Ναι. Εντάξει, κρατάμε αυτά εδώ. Αυτό θα πάρουμε το τέτοιο. Tactical shotgun, πώς το λένε. Anyways. Θα δεις αυτό τώρα για μακριά. Λοιπόν, ο κύκλος κλείνει. Εντάξει, ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά. Οπότε, βλέπουμε. Τέλεια. Γενικά, σε σχέση με το να το έχω στο 100% το resolution, έχει τεράστια διαφορά στα FPS, μπορώ να πω. Τώρα που το έχω στο 25%. Εννοείται μαζί με την καταγραφή οθόνης, γιατί χωρίς την καταγραφή οθόνης, από όσο θυμάμαι και με μέγιστα settings και το quality και στο resolution, πάλι εντάξει. Μπορεί να μην πιάνει συνέχεια όλη την ώρα 60 FPS, αλλά δύσκολα να πες κάτω από 30. Που με την εγγραφή οθόνης, άμα τα έχεις όλα στα τέρμα, σε αυτή την περισσότερη ώρα είναι κάτω από 30. Δεν συμφέρει. Λοιπόν, πάμε και μία εδώ μέσα. Να λουτάρουμε εδώ έτσι επαγγελματικά. Τώρα αυτό πρέπει να είναι από πάνω. Οπότε εντάξει, ανεβούμε μία πάνω. Έχουμε και το ψυγείο έξω. Δεν παίρνουμε τίποτα. Θα τις δούμε τις προσφορές μετά. Τι έχει να μας δώσει. Λοιπόν, εδώ τι είναι. Shotgun. Όπως θυμάμαι. Tactical shotgun. Μας το έβαλε μετά από 10 χρόνια. Μπράβο. Ωραία. Και. Να δούμε και εδώ τι έχει. Εντάξει, αυτά τα χρησιμοποιώ, να πω την αλήθεια. Τώρα θα χτίσω μία όμως να ανέβω πάνω. Λοιπόν. Να πάρουμε και από εδώ τι έχει να μας δώσει πίστα. Λοιπόν, πάρουμε και τα όπλα μας. Ναι. Τώρα αυτό δεν το χρησιμοποιώ, να πω την αλήθεια. Οπότε ας πάρω αυτό το όπλο, να υπάρχει.
Λοιπόν, και να ανέβω και μία προς τα πάνω ή βασικά, ναι. Απλά πρέπει να φεύγω σιγά σιγά. Ναι, κάποιο κλείσει το παιχνίδιο εδώ. Ωραία, παίρνω και από εδώ τι έχει να μας δώσει. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό, να πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ. Το όπλο. Δηλαδή, είναι overkill αυτό. Λοιπόν, θα ανεβώ άλλο λίγο πιο πάνω. Έτσι. Ναι, δεν έκανα και το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή. Είδαμε, θα τα φέρουμε. Λοιπόν. Βασικά ξέρω τι θα κάνω, όχι, βλακιά έκανα. Λοιπόν, μπράβο. Ναι, θα σπάσουμε τώρα μία αυτό εδώ. Και έχω περιέργεια να δω τι θα έχει μέσα. Άμα δεν έχει σνάιπερ, δεν άφησε καθόλου. Πολύ προσπάθεια. Ναι. Πολύ και εδώ πάνω. Λοιπόν, πάρουμε λίγο εδώ. Αυτό εδώ να το πιούμε. Ναι, τώρα κλείνει. Μας κλείνει και ο χάρτης. Υπέροχα. Πρέπει να κατεβούμε τώρα γρήγορα όμως, έτσι. Όταν λέμε γρήγορα, εννοούμε τάκα τάκα. Μία, δύο, τρεις. Και φύγαμε. Λοιπόν, παίρνω και αυτό εδώ πέρα το όπλο. Αυτός να το κάνει sniper. Ναι, και με την ταχύτητα πηγαίνουμε. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πηγαίνει ο κύκλος. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι και πολύ μακριά. Λοιπόν, νομίζω ότι πηγαίνουμε λίγο πιο αργά. Έχω την εντύπωση αυτή. Εδώ μεταξύ, από εδώ μέσα, πού θα μας βάλει. Όχι, δεν πάμε καν εδώ μέσα, εδώ το κρύψω και κινδυνεύουμε. Εδώ, εδώ. Πρέπει να πάμε έτσι. Εντάξει, έχουμε τα bandages. Οπότε, εν ολίγοις κλάιν τώρα και λίγο να μας μειώσει τώρα ζωή. Εντάξει. Με 2-3 bandages πηγαίνει, αλλά θα πάει μέχρι το 75%. Οπότε, μαζί άμα το είδες συνολικά, θα έχω 75% στο health και 50% στο μπλε, τέλος πάντων, πάνω. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Αλλά πιστεύω θα τα βολέψουμε από εδώ από εκεί. Κάτι θα γίνει. Και μην ξεχνάτε ότι τα ράστα δεν κάνουν τον παπά. Οπότε έτσι. Πιστεύω από αυτό μπορείτε να καταλάβετε πολλά. Λοιπόν, πάρουμε λίγο εδώ. Βάλουμε κανένα μπάντα. Να πάμε στο 5%. Και άλλο ένα και καλά ένα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό το όπλο δεν είναι ότι καλύτερο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα χρησιμοποιώ. Τώρα, άμα τύχει κανένα πολύ μακριά, εντάξει, μπορεί να βάλει και αυτό εδώ πέρα το σνάιπερ της πλάκας. Ναι. Κάποιος τώρα εκτοξεύθηκε ψηλά. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Όχι. Λοιπόν, για να δούμε. Πού θα πάμε. Για να δούμε πού θα πάμε. Εντάξει. Σχεδιά κοντά κλείνει ο κύκλος. Σε μένα προς το παρόν επωφελεί, δηλαδή. Άλλοι τώρα που δείξανε αλλού τελείως. Δεν αποφεληθήκαν και εγώ πήδησα, ξέρω εγώ, στην άκρη του κόσμου. Έχω αποφεληθεί γενικά. Όπα, όπα, όπα. Ένα παίκτη είναι εκεί. Δεν με έχει δει καν. Δεν με έχει δει καν, φίλε. Με τον ευρώ τώρα δεν θα με πάρει χαμπάρι. Λοιπόν. Δεν συμφέρει όμως. Δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Δεν ξέρουμε πως έχει και αυτός κανένα σνάιπερ και με διάλυση. Τι να δω με τα σνάιπερ, ότι μπορεί να τα έχει και όλος. Κατά τα άλλα είναι τα καλύτερα όπλα για μένα. Και το σώτο ήταν πολύ ωραίο. Και το σώτο ήταν τον βρίσκεις εκεί μια στο κεφάλι και τέλειος. Την έχεις διάλυση. Άμα ξέρεις. Ναι, τώρα αυτό είναι το κλασικό φωτεινό σηματοδότης που έχει αυτή η βλακιά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω μία εδώ, πίσω δεν πιστεύω να έρχεται κάποιος και να με διάλυσει. Ή βασικά να πάω μία εκεί, να δούμε τι έχει. Αυτό τι λέει εδώ, βλακίες, χαίστηκα. Λοιπόν, κάποιος σκοτώθηκε εδώ, παλιά, στα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, εδώ τι λέει. Ναι,
Τι να το δες. Όχι, δεν θα αλλάζω αυτό που βλέπω. Είναι τέλειο, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, anyways. Πάω μία εδώ μέσα. Και να βάλω μία εδώ σνάιπερ. Να δω, γιατί κάπου εδώ θα είναι τώρα αυτός. Όπα. Κάποιος έχει χτίσει μέχρι εκεί πέρα. Πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά. Μας τρελάνε τελείως. Έχει σνάιπερ σίγουρα αυτός. Αλλά τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να τον διαλύσω. Σκατά. Μαλακία. Κάποιος θα με πυροβολήσει τώρα, είμαι σίγουρος. Γιατί με... Έχει κι άλλο εκεί. Τι μαλακίες. Ακόμα δεν έχει πέσει αυτή η βλακία. Όπα. Και έχει φύγει το μεταξύ από εκεί, έχει πάει αλλού. Παίζει να με βρει τώρα με μια σφαίρα και να με σκοτώσει. Δηλαδή έχει σνάιπερ. Ή όχι. Πέθανε, τέλος. Πέθανε, αυτό ήταν. Παπ, αδειά. Πήραμε ένα κιλάκι λοιπόν. Αυτή τώρα είναι εύκολη ρε φίλε, αυτή είναι εύκολη τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή πραγματικά δηλαδή, πώς και δεν τους σκοτώνουνε, 5-6 φέρες πριν σε εκεί τελειώσει. Που έχει, το έχει πάει μέχρι 10 μέτρα ψηλά. Είναι βλάκες τελείως, αυτή έτσι. Είναι χειρότερη και από μένα. Λοιπόν, ξύλα έχω. Έχω και ξύλα και ντούβλα έχω. Τα έχω μαζέψει από εδώ από εκεί. Τα έχω μαζέψει. Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις, εκεί πηγαίνει ο κύκλος. Εγώ τώρα θα πάω μία εδώ, να λουτάρω, στα γρήγορα. Δεν πιστεύω να με βρει κανένας εκεί, έτσι να με πυροβολήσει. Ξύλα, τέτοια, ναι, heavy assault fire. Α, καλά οπλάκια, ε. Λοιπόν, τι κάνω, small steel, όχι δεν με νοιάζει. Αντικαθιστώ αυτό, αυτό εδώ τώρα, μισό. Όχι. Καμία σχέση το ένα όπλο με το άλλο. Θα το αντικαθίσουμε αυτό εδώ. Ωραίος. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, φίλε. Να δω και μία εδώ αν έρχεται κανένας. Για να ξέρω και πού θα πάω, θα κάνω. Και περίμενα να με στοχεύσει, δηλαδή βλέπω ότι έρχονται σφαίρες εκεί. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν το βλέπω γιατί οι σφαίρες πηγαίνανε κάτω. Οπότε. Το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν, ξέρω, να πυροβολήσει κάποιο άλλο σε θέμελι και να τον σκοτώσει αυτό. Και εγώ να είχα, ξέρω εγώ, να του είχα πάρει όλα τα θεμέλια παρά ένα και να έπαιρνε ο άλλος το ένα και να έπαιρνε εκείνος ο γκίπ. Δηλαδή αυτό θα είναι πραγματικό το χειρότερο υπάρχει. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ κοντά μου. Κάποιος ακούγεται ότι είναι εδώ κοντά μου. Πραγματικά. I don't know. Το έχω και στη μέγιστη ανάλυση τώρα και προβληματίζομαι. Δηλαδή λέω, είναι κάποιος εδώ ή δεν είναι. Λοιπόν, πήραμε και ένα κιλάκι. Έτσι καθόλου άσχημα. Τώρα να πάρουμε και ένα Victory. Δεν θα έλεγα όχι, να πω την αλήθεια. Γιατί να πω όχι. Να ρίξω τώρα εκεί μια στις βάσεις. Αλλά θα έχουν φύγει, είμαι σίγουρος. Ή να πάω εκεί μια έτσι να πάρω τις φυλακές. Εν τω μεταξύ πρέπει να κατέβω. Οπότε, ναι. Πάω από εδώ. Τάκα τάκα τώρα γιατί προχωράει η βλάκια. Λοιπόν, μέσα στο δάσος. Το δάσος είναι το αγαπημένο μου γιατί μπορώ να κρυφθώ που θέλω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει την άλλη πλευρά. Και δεν θέλω να βρω κάποιον που έρχεται εδώ πέρα κοντά μου και να με σκοτώσει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Δεν με κάνει να νιώθω καθόλου ωραία με τον εαυτό μου. Πραγματικά. Και έχω λάθος όπλο πιστεύω. Ναι, αυτό κάτι καλύτερο είναι. Και προχωράει και τα ο κύκλος. Αυτή είναι η βλακιά. Δηλαδή, τώρα πού να πάω. Ας πούμε, πώς προχωράει ο κύκλος. Πρέπει να κρυφτώ πίσω από κάποιο δέντρο, αλλά κάπου εδώ σταματάει. Κάπου εκεί σταματάει. Τώρα που ξέρω εγώ ότι δεν θα με δει κάποιος εδώ. Διότι δεν θα είναι κάποιος εκεί μέσα. Δεν τα ξέρω. 6 παίχτες μαζί με μένα χωρίς εμένα 5. Πήραμε και ένα kill.
Άμα πάρουμε τώρα άλλο ένα, θα μείνουν τέσσερις παίχτες. Όπως επίσης, άμα σκοτώσει κάποιος εμένα, πάλι θα μείνουν τέσσερις παίχτες. Όπα, ένας είναι εκεί, εδώ μέσα. Τι βλέκας. Πραγματικά, ένας είναι εκεί. Και δεν τον είδα. Πιο πριν. Και θα μπορούσα να τον είχα σκοτώσει. Πάμε ακόμα μέσα στο δάσος, αλλά για πόσο θα προχωρήσουμε μέσα στο δάσος. Κάποια στιγμή, μπορεί να ρίξω και μία εδώ. Όπα. Έκανα βλακία. Έκανα μεγάλη βλακία, φίλε. Όπα, 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 όπα. Βλακία, 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 βλακίο. Βλακία, τι κάνω, βλάκας. Τι κάνω, βλάκας. Τι κάνω, βλάκας. Δεν έχω ζωή, ρε φίλε. Σωστή. Ό,τι να είναι κάνω. Να σου γάμισω. Θα μου βάλει και ένα τραπ τώρα και τελειώσα. Άσε, εδώ πέρα καθόμουν. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Ω! Στο κεφάλι το πέτυχα, φίλε. Φίλε, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πεθάνει τώρα. Μία τον επέρασε και τον επέρασε στο κεφάλι. Τώρα εντάξει, αυτός έχει χάσει. Έχει μείνει έξω από τον κύκλο, άδειγια. Άδειγια, άδειγια. Τελειώσες, άδειγια. Τσάβα με σκότωσε, ρε βλάκα. Ε, βλάκα. Τσάβα με σκότωσες. Μέσα, εδώ μέσα. Μέγλισε μέσα. Ξέρω, εγώ μου βάζω καμιά παγίδα, έτσι τίποτα. Εκεί θα είχα μείνει. Ακόμα εκεί θα ήμουν.